Κάνουμε στο ρεξ τον εμπειρίο συλλέκτη, το ινότες είναι 7 ψυχές και φεύγουμε από εκεί για να πάμε στην Ιερά Οδό και λίγο πριν φτιάχνω τον προάγγελο. Αυτά όμως τώρα έχουν εργασία, δηλαδή τα λέω γρήγορα, αλλά έχουν είναι γρήγορα, κόπο. Εντάξει, είναι έτσι και βεβαίως. Οι νότες είναι 7 ψυχές, 34 καινούργια τραγούδια. Μιλάμε για έργο τεράστιο. Τεράστιο. Τη μέρα και τη νύχτα. Ναι. Το CD με το φεγγάρι και τον ήλιο. Ακριβώς. Δεν έχει γίνει ποτέ. 34 τραγούδια σε μία χρονική περίοδο δεν γίνεται. Οι επιτυχίες που βγήκαν από εκεί είναι πάρα πολλές. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει εξαιρετική και αυτά. Και πάμε στον προάγγελο, τον οποίο είχα ζωγραφίσει στο εξώφυλλο, το είχα κάνει στο αεροπλάνο, θυμάμαι. Ήμουν από ΚΟΑ προς Αθήνα και φτιάξα το εξώφυλλο του προάγγελου. Γίνεται ό,τι γίνεται στην Ιερά Οδό. Μένουμε 2 χρόνια. Χωρίζουν οι δρόμοι μας με τον Ηλία. Περνάω από αυτή τη μαύρη περίοδο του μικρού διαστήματος από τον κόσμο. Φίβερ, κόσμο, εγώ το είχα ονομάσει. Γιατί το λες μαύρο διάστημα? Μαύρο ήταν, κατά μαύρο. Ναι, γιατί όμως? Πιο μαύρο από την. Από το ύφασμα. Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι δεν είναι εντάξει. Και δεν ξέρεις ότι δεν είναι εντάξει. Όταν εσύ είσαι αυτό που είσαι και αυτό παρουσιάζεις, ο άλλος ξέρει με τι έχει να κάνει. Όταν δεν έχω πρόθεση να σε ξεγελάσω, είμαι ανοιχτό βιβλίο. Ο μεγάλος, ο δυνατός, δεν ξεγελάει κανέναν. Και αυτό είναι δυνατός. Εννοείς ότι η συμφωνία, ότι αυτά που συμφώνησες δεν τηρήθηκαν? Ποτέ. Ουδέποτε. Αλλά το παρακάνω και μένω σε αυτό. Ο μεγάλος, ο δυνατός, ούτε τη δύναμη του δείχνει ξεγελώντας τον άλλον. Ούτε τη μεγαλοσύνη του δείχνει λέγοντας ότι είναι μεγάλος. Mm-hmm. Αλλά είναι μεγάλος από τις πράξεις του. Ο μικρός, ο οποίος φοβάται, ο οποίος θέλει να γίνει μεγάλος, αλλά δεν μπορεί βάσει των δυνάμεών του, τι θα κάνει? Θα πατήσει πάνω σου να αναρριχηθεί, θα μαγκωθεί. Κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Δεν έχω τίποτα να κλέψω από κανένα. Δεν θέλω να πάρω τίποτα. Αν έχω να δώσω, δίνω. Να πάρω, δεν έχω. Τέλος πάντων, μαύρη περίοδος. Στον κόσμο ήσουν 1 χρόνο, όχι 2. Κάποιους μήνες. Μήνες, οκ. Okay. Σεζόν. Ναι, nice. Και κάποια στιγμή έστειλα μήνυμα στον Αντώνη τον Γούναρη που ήταν ο υπεύθυνος, ο μουσικός υπεύθυνος εκείνη την περίοδο μαζί μου και του λέω: Αντώνη, μετέφερε σε όλο τον κόσμο, στους εργαζομένους, στους φίλους και τα λοιπά, στους συνεργάτες, ότι εγώ σήμερα μόλις γύρισα το κλειδί της μηχανής και έσβησε. Είχα αρρωστήσει από την συμπεριφορά. Το θυμάμαι. Ναι, και επί 25 ημέρες έπαιρνα αντιβίωση και δεν πέρναγε λόγω του ότι η στενοχώρια που είχα νιώσει από την αδικία, από όλη αυτή την ατιμία του τύπου να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά που λέμε, με είχε στενοχωρήσει, με είχε καταβάλει τόσο πολύ που έπαθα βροχοπνευμονία και δεν παίρναγε με τίποτα. Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά εσύ ήσουν πια ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα, δηλαδή ήσουν πολύ 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 πια γνωστός δισκογραφικά, με πολύ μεγάλες πωλήσεις, το λέγαμε και πριν, από τα πρώτα ονόματα στην νυχτερινή Αθήνα. Όταν πας να κάνεις μια τέτοια συνεργασία, δεν σε καλύπτουν τα συμβόλαια? Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρω πώς το κάνετε βέβαια στις καλλιτέχνες, αλλά... Τα συμβόλαια δεν ισχύουν. Ο καθένας τα συμβόλαια μπορεί να τα αμφισβητήσει ή... Πώς? Και με τις συνέπειες, με όποιες συνέπειες. Ο λόγος μετράει. Το συμβόλαιο, τι θα τρέχουμε στα δικαστήρια? Για να πούμε ότι με αδίκησε, σε αδίκησε, τι κοιτάζει τις αποζημίωσεις. Δεν είναι για να μας προφυλάξει ένα συμβόλαιο. Τίποτα δεν μας προφυλάτει. Τίποτα δεν μας προφυλάτει. Ο λόγος των ανθρώπων, εάν δώσεις το χέρι σου με έναν άνθρωπο και έχεις τιμή, έχεις λόγο, είναι 12 συμβόλαια. Δεν αθετείς το λόγο σου. Αυτό είμαι εγώ. Όταν δώσω το χέρι μου και συμφωνήσω με κάποιον κάτι, είναι αυτό. Αυτό όμως. Ούτε λιγότερα, ούτε περισσότερα. Ούτε θα περάσει από το μυαλό μου ποτέ να κάνω κάτι για να σε ρίξω, γιατί μπορεί να βρω μια ευκαιρία που θα μπορούσα να σε ρίξω. Δεν περνάει από το μυαλό μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Mm. Δεν θέλω να μου το κάνεις κι εσύ. Τέλος πάντων, έσβησε αυτή η μηχανή. Και τότε θυμάμαι ότι όταν πήγα εκεί, μίλαγα συγχρόνως και με τον Παπαθεοχάρη για να πάω στον Διογέννη. Και μου λέει, να έρθεις εδώ, μου λέει, έχω και μια ιδέα με την Πρωτοψάλη. Και του λέω, εγώ τέτοιο πράγμα. Εκτιμώ την καλλιτέχνητα κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Είναι άλλο αυτό που κάνει εκείνη και το θαυμάζω. Είναι άλλο αυτό που κάνω εγώ. Και άλλο θέλω να κάνω, τέλος πάντων. Το έκανε μετά με τον Ρέμο, θυμάμαι, μετά από 1 χρόνο, 1,5. Α, ήταν στο Πειραιώς. Στο Πειραιώς είχαν πάει με το Ρέμο. Για 2 χρόνια ή 1. Χτιζότανε τότε το Πειραιώς. Καλά, εσύ έτσι κι αλλιώς όσοι σε ξέρανε, ξέραν ότι τα προγράμματα στηρίζεις πάνω σου. Δηλαδή φτιάχνεις αυτό που θες εσύ. Ήταν πρόταση. Και έχεις κι άλλους καλλιτέχνες μαζί, αλλά αυτοί έρχονται σε σένα. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Έτσι. Τέλειωσε εκείνη η περίοδος. Επιστρέφουμε πάλι στη συνεργασία με τον Ηλία στο Γκάζι. Ήταν και ο Γιώργος ο Μαζονάκης τότε.
Περάσαμε όμορφα, τέλειωσε και αυτή η περίοδος. Κάνω την πάυση μου για ένα χρόνο περίπου, για κάποιους μήνες τέλος πάντων, γιατί έκανε επέμβαση στο λαιμό μου για τον Πολύποδα. Και συγχρόνως ήθελα, ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζαμε μπροστά να χτίσουμε το σπίτι μας. Που εάν δεν είχα σταματήσει εκείνη την περίοδο, το σπίτι μου θα ήταν ακόμα ατελείωτο. Δεν θα είχε τελειώσει. Λόγω γιατί... χρόνου εννοείς. Ναι, γιατί αυτό που λένε πραγματικά ισχύει. Αν δεν παντρέψεις κάποιο παιδί σου και αν δεν χτίσεις σπίτι. Δεν καταλαβαίνεις την ελληνική πραγματικότητα, δεν ξέρεις τι σημαίνει Ελλάδα. Τότε το καταλαβαίνεις. Εγώ το κατάλαβα γερά. Το πληρώνεις πάρα πολύ πιο ακριβά από ό,τι πρέπει να το πληρώσεις. Σου βγάζουν την ψυχή να σου πληρώσει. Σε κλέβουν από εδώ, σε κλέβουν από εκεί. Τη τρελή γίνεται. Τέλος πάντων, χτίζω το σπίτι μου. Κοπίασα πραγματικά, δηλαδή ήμουν από πάνω για να το φτιάξουμε και η σύζυγός μου. Και φτάνουμε στο 2004. Είναι άνοιξη του 2004. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει δίσκοι, έτσι. Δεν τους αναφέρω. Μιλώ για το. Πώς έχεις προχωρήσει. Πώς έχω προχωρήσει και μέσα σε αυτά τα διαστήματα υπήρχαν οι δίσκοι τους οποίους έχουμε εδώ μέσα. Εγώ όμως μέσα σε αυτά τα CD, μέσα σε αυτά τα άλμπουμ, βινίλια, πες το, γιατί κάποιοι έχουν βγει σε βινίλια, δεν είναι. Όλοι δίσκοι. Είναι δίσκοι. Όλοι και... είναι δίσκοι, βέβαια, ναι. Και τα βινίλια και τα CD. Θέλω λιγάκι να αναφερθούμε στο Νότι, γιατί κάποια στιγμή γίνεται ένα τόσο μεγάλο μπαμ. Εγώ το εστιάζω κάπου εκεί που πήγε στο Ρεξ, από τον Γκάζι τέλος πάντων. Τον δηλαδή, από τον Γκάζι. Γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπαμ και όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, φίλους μου που μου λέγανε πω, άκουσες το σώμα μου. Δεν ξέρω σε ποιο στο πέμπτο βήμα ήταν το σώμα. Ή τον Αετό, στο προηγούμενο, στο νότιο. Ανατολικά του κόσμου. Φοβερά τραγούδια, τραγουδάρες που τα λέγω. Ας πούμε, εγώ έχω κάτι αγαπημένα δικά σου, το Και Δεν Μπορώ, ας πούμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πιο κλασικά τραγούδια, τα δικά μου αγαπημένα ελληνικά κομμάτια.